τζαμπ έχουν γωνίες, που σημαίνει ότι τα ίδια τζαμπ, ανάλογα με τα χτυπήματα, θα χρησιμοποιήσω εσωτερικά ή εξωτερικά. Εντάξει. Ένα, δύο. Μέσα. Και με έτσι. Έκανα τζαμπ για να σε μπλοκάρω και τζαμπ για να σε χτυπήσω. Δύο τζαμπ. Δηλαδή έκανα αυτό το τζαμπ, που είναι στη φόρμα 1, και με το που ξεκίνησε να χτυπήσεις εσύ, χτύπησαμε το άλλο. Είναι και απλό χτύπημα, δηλαδή. Μπράβο. Σου δίνει την ευκόλυση ένα, όταν κινήσει εσύ δύο, τρία. Βλέπεις, έκανα πως είναι η φόρμα. Ναι, ναι. Μπράβο. Εδώ τώρα, αν θέλω κάνω λάθος, χτυπάω με την καλάμη, την μπουνιά ή οτιδήποτε άλλο, ή στη φάση που κάνω αυτό, ανοίγω το χέρι και κάνω τζάμπ. Πάω μέσα. Για ένα, κινήσει τα δύο, τρία, μέσα. Πολλοί χρησιμοποιούν αυτό. Εγώ χρησιμοποιώ αυτό. Πάμε. Επίσης. Ανακάμψη. Ναι, τζάμπ. Εντάξει, τώρα, ή λάμπ χτύπημα με την παλάμη ή όπως ακούμπησα εδώ, λάμπ για να μην φύγει πίσω αυτός και τζαρ χτύπημα με αυτό. Πάμε. Το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν μπλοκ, το οποίο έχεις μάθει, ας πούμε, ξέρω εγώ εσύ, σε back lap fat. Εντάξει, αλλά όπως εγώ κάνω back lap και βλέπω το χέρι που έχει κατατοπή, κάνω fat. Το fat χρησιμοποιείται και σαν μπλοκ. Αυτό, εντάξει, το φακ, θέλω να τα πιο κατά τα χρήματα του φακ, όσο μου το κάνεις. Αυτό είναι ένα φακ. Εντάξει, το οποίο ήταν μέτρη, δεν είχε δύναμη, δεν είχε τίποτα. Θα το κάνεις, έτσι, αλλά το αισθάνθηκες. Αυτό, πώς είναι το φακ. Ένα τζάμπι.